συντέκνησες δεκνάκια από τη Ζάκρα της Ιτίας μέχρι τη Γραμβούσα και μέχρι τη Γάβδο με τις 60 κατοίκους της, γεια σας και χαρά σας. Δεν μου λέτε, έχετε γυρισμένη την Κρήτη, ε? Κατέτε ίντα ομορφιές έχει. Γι' αυτό το λοιπόν, μην πηγαίνετε τουρισμό όξο μακριά από ΠΑΕ. Προτιμήσετε, συντέκνη μου, τι κρητικές παραλίες. Αφήσετε τι παράδες σας στον τόπο σας. Για γρήκα. Όποιος έχει, λένε, τα γένια, έχει και τα χτένια. Πείτε μας, γεωλόγοι. Θα το λέγανε οι παλιοί μας. Ναι, ό,τι δηλαδή. Όποιος έχει, λέει, και τα γένια, έχει και τα χτένια. Χτενίζεται. Ναι. Α, στα γένια μόνο πάει. Δεν πάει ότι όποιος έχει την ανάγκη, βρίχνει να την... Μάλλον έτσι, όλα εξηγούνται. Ήταν εννοούμενος αυτό το πράγμα δηλαδή. Αγγί, δεν είμαι κριτικιά. Από πού είστε? Είμαι από τον πύργο της Ηλίας. Με το καλό. Έχω μία θεία στα Σαβάλια. Υπάρχει τόπο Σαβάλια. Ναι, βέβαια. Πείτε μας, όποιος έχει τα γένια και τα χτένια, τι εννοεί στην καθημερινή ζωή, στην ανθρώπινη ζωή αυτό το πράγμα? Όποιος έχει αυτό, έχει όλα. Τα πάντα. Αυτό είναι. Δηλαδή, όποιος έχει αυτό, έχει τα χτένια. Αυτά είναι τα γένια, να πούμε. Τα γένια και τα άλλα είναι τα χτένια. Να είστε καλά, κύριε. Α, τι κάνουμε, ρε. Από πού έρχεσαι? Από την πόλη. Από την πόλη και πού πάστε? Όποιος έχει, λέει, τα γένια, έχει και τα χτένια. Ασφαλώ. Είδα, δεν απαντά. Απενεργοποιημένο το όχι. Όχι. Όχι, αλλά είδα. Όχι, δεν δίποτα. Απαντά. Την κοπελιά παίρνει. Μην μου λέτε. Διαβάζει, διαβάζει. Λένε το λοιπόν πως όποιος έχει, λέει, τα γένια, έχει και τα χτένια. Το έχεις ακούσει τώρα. Ναι. Για εξήγησέ μας. Δεν έχει σχέση με το δικό σου μουσάκι. Όχι, έχει σχέση. Πέμα, εξήγησέ μας. Ή τα εννοείται τώρα. Όταν βγαίνει τα γένια και τα χτένια. Α, βρίσκει και τα χτένια και το χτενίζει το γένιο. Ναι, έτσι. Για γρήκα τα λοιπόν. Για γρήκα. Εσύ, σαν πιο παλιό άνθρωπο, θα μας εξηγήσετε πού κολλά στην καθημερινή ζωή του τονά. Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια, αναγκαστικά. Εγώ δεν είμαι εδώ. Από πού είστε, κυρία μου? Από το Νεροκούρο, από εκεί. Την υγειά σας να είστε. Να έχετε. Δεν έρχοσαστε από εκεί να τραβήξετε. Από το Νεροκούρο είμαστε, από το Κίδον είμαστε. Από εκεί ήρθατε. Βεβαίως. Έχετε... Βέβαια. Υπάρχει κανένα πρόβλημα στο Νεροκούρο να το αναδείξουμε? Ναι, πολλά είναι... προβλήματα. Ο δρόμος είναι... Χαλασμένος. Κάνε σκόνη δηλαδή. Μακάρι να θα τα ακούσει ο δήμαρχος και θα πιστεύω να ενδιαφερθεί. Ήταν να σας κάνουμε εμείς. Ούτε σε υπουργείο ήμασταν, ούτε σε δημαρχείο. Όποιος έχει τα γένια, εσύ που έχεις, ας πούμε, ένα γενάκι έτσι αυτά, έχει και τα χτένια. Ναι. Για πέμας γεωλόγιο. Σωστό αυτό. Πού κολλά δηλαδή το να. Ότι όποιος έχει γένια, ναι, πρέπει να έχει και στη χτένια. Στη ζωή όμως, πού κολλά. Κολλάει ότι... Αυτό είναι μεταφορικό, τα γένια και τα χτένια. Δηλαδή, πρέπει όπως... να ξέρεις τι... Όποιος έχει τις ανάγκες, πρέπει να ξέρεις αυτός κοιτά, πώς να φερθείς ανάλογα. Για... Έτσι δεν είναι. Πού πας πρωί-πρωί με το μαλλί, το καγγελωτό, να πούμε, ναι. Πού να πηγαίνω δουλειές. Γένια, έχει και τα χτένια. Σωστό. Δώ μας δυο, έτσι δυο, να μας το εξηγήσεις λιγάκι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς να το εξηγήσεις. Εσύ δεν έχεις γένια ακόμη, σε θεωρώ. Ναι, πού να είναι. Αγούνε. Δεν μπορείς να μας το εξηγήσεις. Να εξηγήσεις τώρα. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Αγάπη μου φίλε, να ρίξεις χαμηλά την ήτη σου και να γυρέψεις οικονομική βοήθεια. Αγάπη μου, με ρώτη, πώς να γυρέψω, που είμαι περήφανος άνθρωπος. Αγάπη μου, Πίπη, άσε τις περηφάνειες, βάζ και γλιτώσομενε την κατάσχεση. Αγάπη μου, με ρώτη, φοβάμαι, διστάζω. Α, αγάπη μου, Πίπη, είπα και λάλησα. Ζήτησε βοήθεια, άντρα Τσιμερόπης. Ζήτησε βοήθεια από τον Δημήτρη, άντρα Τσιμερόπης. Ζήτησε βοήθεια από τον Δημήτρη Τσιπόπης. Αν δεν σου δώσει ο Δημήτρης Τσιπόπης, ζήτηξε από τον Γιώργη Τσικαλιόπης. Και αν δεν σου δώσει και ο Γιώργης Τσικαλιόπης, σίγουρα θα σου δώσει ο γείτονας ο Φώτης. Αγάπη μου, Πίπη, πού και πού έστειλες γράμμα για βοήθεια, Αγάπη μου, Μερόπη, έστειλα τα αδελφού του πατέρα μου στην Αμερική. Αγάπη μου, Πίπη, πού αλλού, Αγάπη μου, Μερόπη, έστειλα και τα αδελφού μου στην Αθήνα. Αγάπη μου, Πίπη, πού αλλού. Αγάπη μου, Μερόπη, έστειλα και του ξαδέλφου μου στην Αγγλία. Αγάπη μου, Πίπη, ωραία. Ένας από όλους θα μας βοηθήσει. Είδα τα θέλαμε. Είδα τα θέλαμε τόσα χρέη και δα διακονεύομαι. Για γρήκα, διακονεύομαι. Όποιος έχει, λέει, συντεκνέ μου τα γένια, έχει και τα χτένια. Οπωσδήποτε. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λιγάκι, στη ζωή πού κολλά του τονά. Έτσι δεν το έχω... Έτσι δεν το έχεις φιλοσοφίσει το πράγμα. Στο καλό να πας.
Λέμε, γυναίκα στο δοκιμάζει το λουλουδάκι. Μα φαίνεσαι εσύ κοτσονάτο. Πολύ καλά, εσύ. Όποιο έχει λε συντεκνέμει τα γένια, έχει και τα χτένια. Τα χτένια. Για πέ μα πράγμα για τον πρόεδρο. Κοίτα, να το πω. Πού κολλά στη ζωή του τώρα, πού κολλά. Πού κολλά. Ναι. Δεν γατέω. Δεν γατέω. Ζάχρηκα το λοιπόν. Για κάνεις τεχνίδι. Καλά είμαι. Έχετε ακούσει που λένε όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Ναι, τα έχω ακούσει. Για πείτε μας, εξηγήστε μας λίγο σας παρακαλώ. Δηλαδή αυτό που έχει... Ναι, το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει... Ας βρει τρόπο μοναχός του να το λύσει, ναι, έτσι αυτό, δεν είναι. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Είσαι φοβερός, σε βλέπω στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάρ' το αγαπητό, να κάνω τη γυναίκα να ζηλέψει. Για ξαναπες μου το. Είσαι φοβερός. Το άλλο πες μου. Το αγαπητέ μου θέλω να ακούσω. Αγαπητέ μου, είσαι φοβερός, σε βλέπω κάθε φορά στην τηλεόραση. Δεν έχω χάσει ένα επεισόδιο. Πάει, θα με χωρίσει η γυναίκα, θα τελείωσε. Είδα κάνεις. Καλά με. Είδα κουβαλείς. Για ουρτάκι, θερό. Φροντίζεις τη σιλουέτα σου. Αμέ. Ωραία. Τι τη γυναίκα θα ταΐζεις. Όχι, εγώ τα τρώω, εγώ. Όποιος έχει λέει τα γένια στην τεκνή μου. Έχει και τα χτένια. Για εξήγησέ μας λιγάκι τώρα. Είδα θα πήρατε τώρα. Είδα θα πει. Λοιπόν, κάτι να λέω. Ναι. Να σε αφήσω να πάω στο γιαουρτάκι σου και εμείς ερωτώ που τα λες να πούμε. Και άλλο πράγμα. Είδα άλλο πράγμα στην τεκνή μου. Μετά το γιαουρτάκι τρως του λόγου. Καμιά φορά λίγο λίγο. Τι ήταν λίγο λίγο, λέει. Τι ακριβώς. Γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά το μυστερινό. Το ανήψητο. Εγώ θέλω... Κουλουράκι. Ευχαριστώ. Καθαρώνει. Θέλω την ταυτότητά μας να έρθει να είναι όπως πριν. Ας τα μην τα σκαλίζει. Είστε κύριε μου, βιάζεστε. Βιάζεστε. Σε υπηρεσία δουλεύετε. Α, ταχυδρόμος είστε. Έχει λέει και τα χτένια. Πώς το καταλαβαίνετε εδώ το να είσαι στο λόγο. Παλαιά κουβέντα. Δεν πάει σε παπάδες, μόνο πάει σε ούλμα. Σε ούλμα. Στο καλό να πας. Ωραίο κουλουράκι. Ωραία. Κάθε βράδυ που θωρείς το γιαγρίκα το ροκανίζεις να μην σε πάρει ο ύπνος. Όποιος έχει λες τέκνες σαν τα γένια, έχει και τα χτένια. Για πέ μας πράγμα για τούτο να. Πώς το νιώθεις του λόγου σαν παλιά γυναίκα. Είδα καλή κυρία, μετά τα άλλα σας ρωτήσω. Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Πείτε μας πράγμα για τούτο να. Είδα πού κολλάτε το να. Δεν ξέρω. Δεν κολλάτε, το λέμε να πάρετε. Να ερευνάς ο ίδιος. Ναι. Που είσαι τα γένια, όταν έχεις την ανάγκη, μοναχός σου να την κανονίσεις. Αλλά εγώ δεν μ' αρέσει ο κόσμος τούτο σες. Ο κόσμος το σες. Δεν μ' αρέσει γιατί είναι άδικος. Και θέλω να φύγω από τη ζωή του. Συντέκνησά μου, πότε ήταν δίκαιος. Πες μας. Πότες. Και πότες. Εσένα έχω χάσει από τη λεφιά του, εμένα. Αλλά ένα σκαλάκι παραπάνω εδώ. Παραπάνω ή παρακάτω. Παρακάτω πάει. Ένα σκαλάκι παραπάνω εδώ. Εγγόνια έχετε. Έξι ασερνικά. Να τα χαίρεστε και μη σκέφτεστε άλλο. Είναι μια σοφή λαϊκή τέτοια. Μπορείτε να μας δώσεις δύο λέξεις, να μας το εξηγήσεις λιγάκι. Πού κολλάτε τον Άδη δηλαδή. Δεν πιστεύω να μου πεις ότι κολλά μόνο στα γένια και να χτενίζομαι όπως οι παπάδες. Πού κολλά. Δεν κολλά. Έχει και τα χτένια. Συμφωνείς. Ναι, πώς δεν συμφωνώ. Πού πάτε να θα πού πάτε. Βόλτα πάμε. Πού. Να νόσκε λίγο. Στο καλό πάτε. Έφαγα δυο τρία. Να είσαι καλά. Σύντεκνέ μου, όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Εσείς κυρία μου το έχετε ακούσει. Ναι, δεν εννοεί η κυρία μου του τον Άρη. Ελάτε να μας πείτε. Εσύ κατέστησε την τεκνή μου. Όποιος μπορεί. Όποιος μπορεί. Κρατεί το χτένι δηλαδή στη σειρά. Κρατεί το χτένι. Για γρήκα. Αγάπη μου Μερόπη, δεν τη γλιτώνω με την κατάσχεση. Αγάπη μου Πίρτη, και ο αδερφός του πατέρα σου από την Αμερική μας έστειλε γράμμα και ο αδερφός σου από την Αθήνα και ο ξαδερφός από την Αγγλία μας έστειλενε. Κι όλοι γράφουνε το ίδιο πράγμα. Όποιος έχει λέει τα γένια, έχει και τα χτένια. Ποια γένια και ποια χτένια. Ακαταλαβίστηκα πράγματα. Για γλύκα.